της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Κομμωτών, Κουραίων, τον κύριο Νάκη Παντελίδη. Ακούσατε τον εκπρόσωπο της αστυνομίας να λέει ότι δεν έχουν κάποια καταγγελία ενώπιον τους, κύριε Παντελίδη. Μέχρι στιγμής εμείς οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπήρξαν δύο καταγγελίες. Η μία ήταν στη Λαρναγάν, η δεύτερη καταγγελία ήταν στη Λεμεσόν. Αλλά εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι καταγγελία που θα πάει δικαστικός, είναι εξωδικό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε και κάτι το οποίο ζητούμε να ξέρουμε, διότι τη στιγμή που δεν βγαίνει προς τα έξω κάτι, ενθαρρύνονται και οι υπόλοιποι και λέει σου, ο ένας δουλεύει, εγώ γιατί να με δουλεύω. Γι' αυτόν γίνεται μια κατάσταση αλαλού. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πάει να κλείσει τα shutters του, τις κουρτίνες του, να μπει μέσα να δουλεύει, είτε στο υπόγειο του, είτε να πάει που σπίτι σε σπίτι. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει ο ιός πας στον πελάτη, αν υπάρχει ο ιός πας στον Κομμωτή. Μεταδίδεται τόσο εύκολα που μια αρρώστια άγνωστη για όλους μας, που η στιγμή που ξέρω ότι κάποιος μπορεί να το έχει και να μην το ξέρει ότι το έχει, είναι πράγματα επικίνδυνα. Εμείς το που ζητούμε είναι η αστυνόμευση να γίνεται τη στιγμή που άλλος είναι μέσα στο κομμωτήριο ή μέσα στο σπίτι του, αν μπορούμε να μπούμε στο σπίτι, διότι είναι ένα θέμα πολύ πολύ μεγάλο. Εντάξει, η αστυνομία όμως δεν μπορεί να ξέρει τώρα αν ο Νάκης πήγε στο σπίτι του Ανδρέα και τον κουρεύει, άρα κάποιος πρέπει να πει στην αστυνομία ότι συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Μπράβο, εμείς καταγγελούμε έναν περίπου, στο περίπου, Παγκύπρια, γύρω στα 10-12 καταγγελίες περίπου καθημερινά σε διάφορους αστυνομικούς σταθμούς. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι... Μισό λεπτό, κύριε Παντελίδη, γιατί είναι σοβαρό αυτό που μας λέτε. Εσείς λέτε ότι κάθε μέρα πάτε ως Ομοσπονδία και λέτε στην αστυνομία 10 με 12 τέτοιες περιπτώσεις που έφτασαν κοντά σας. Όχι, πάμε, τηλεφωνούμε, ναι. Υπεύθυνα, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας καταλήγουν τα παράπονα κοντά μου, τηλεφωνούμε και λέμε ότι η τάδε περιοχή, η τάδε διεύθυνση, το τάδε κομμωτήριο δουλεύει. Οι ανθρώποι μπορεί να πάνε, μπορεί να τους δουν, μπορεί να κρύβονται, μπορεί... Δεν ξέρει κανένας τι γίνεται. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι το να τους καταγγείλουν. Δηλαδή δεν τα έχουμε με τους συναδέλφους. Είναι περισσότερο, είναι και το κατοίκον. Το κατοίκον είναι χειρότερο από όλα. Τι ακούσατε, κύριε Παντελίδη, φέρτε ένα παράδειγμα. Τι τους πήρε, ας πούμε, κάποιος να πάει να τον κουρέψει στο σπίτι του, μια κυρία να πάει να τη χτενίσουν. Τι ακούσατε εσείς? Κοιτάξτε, όλοι κυκλοφορούμε στον δρόμο, ό,τι βλέπουμε κόσμο κουρεμένο. Γενικά δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να δει κουρεμένο. Από τη στιγμή που τα κομμωτήρια είναι κλειστά, δεν μπορεί να βλέπεις κόσμο να είναι κουρεμένος. Σημαίνει κάποιος ανεύθυνος ανάλαβε να πάει να κουρέψει τον Α, τον Β, τον Γ. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το συγκεκριμένο. Εμείς τα συγκεκριμένα που έχουμε είναι τα παράπονα που παίρνουν από τους συναδέλφους. Δηλαδή, τηλεφωνούν μας και λέω μας, στον τάδε τόπο το τάδε κομμωτήριο είναι ανοιχτό. Η αστυνομία μπορεί να πάει. Όταν είναι κλειστή η πόρτα, δεν μπορεί να σπάσει την πόρτα να μπει μέσα. Πρέπει να δούμε το πρόβλημα λίγο πιο σοβαρά. Και ακόμα και με τον κόσμο. Ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο, γενικά όλους μας, και πιέζουν μας. Να με κουρέψεις μόνο εμένα, έλα σπίτι μου, έλα να πάμε στο μαγαζί σου. Δηλαδή φέρνουν μας σε μια θέση πολύ πολύ δύσκολη. Δηλαδή πρέπει να καταλαβεί και ο κόσμος ότι είμαστε σπίτι, μένουμε σπίτι, σε 15-20 μέρες να πάμε όλη δουλειά, μακάρι να έχουμε όρεξη και δουλειά θα υπάρχει πολύ. Δηλαδή ό,τι χάσουμε θα το πάρουμε μετά. Εκεί χαθήκε ο κόσμος αν μείνουμε 15-20 μέρες σπίτι, ένα μήνα σπίτι. Το πρόβλημα μας είναι ότι εκκλείσαν μας από μια μέρα στην άλλη και θα έχουμε και εμείς ορισμένες απαιτήσεις στην κυβέρνηση για να δει το θέμα μας διαφορετικά. Διότι υπάρχουν τα προβλήματα του ενοικίου, διότι ένας που πληρώνει ενοικίο πρέπει να το πληρώσει, οπωσδήποτε πρέπει να το πληρώσει. Πρέπει να το δούμε λίγο πιο ζεστά το θέμα. Εσάς σας τηλεφώνησαν οι πελάτες σας, κύριε Παντελίδη, σας πούνε έλα να με κουρέψεις? Σίγουρα τηλεφώνησαν μου πελάτες και φίλοι και άτομα τα οποία ούτε καν πελάτες μου είναι. Και λέει μου έδωσε μου τηλέφωνο σου ο Α, ο Β. Δεν γίνεται δουν τα πράγματα. Και πώς τους διαχειρίζεστε σε μια τέτοια περίπτωση? Εγώ με χαμόγελο. Εγώ τους λέω πω να ανοίξουμε να τα κουρευτεί, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά όχι αυτό το διάστημα. Σίγουρα. Αν θέλουμε να πάμε δουλειά, πρέπει να μείνουμε σπίτι.
Αν δεν μείνουμε σπίτι, δεν θα πάμε δουλειά. Άρα είναι πολλά τα περιστατικά που έχουν φτάσει κοντά σας όλο αυτό το διάστημα. Yes, επειδή εμείς σαν Ομοσπονδία και σαν Συμβούλιο Εγγραφής των Κομμωτών, όλα τα τηλεφωνήματα καταλήγουν κοντά μας. Και κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω είναι ότι ορισμένοι συναδέλφοι τα έχουν μαζί με το Συμβούλιο Εγγραφής ή με την Ομοσπονδία ότι τους έχουμε κλείσει τις επιχειρήσεις. Δεν είμαστε εμείς που έχουμε κλείσει τις επιχειρήσεις. Είναι το διάταγμα από την κυβέρνηση και εμείς ακολουθούμε. Και εμείς Κομμωτές είμαστε. Και εμείς κατάστημα έχουμε. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Παντελίδη. Παρακολουθούμε το θέμα και είμαστε και εμείς στη διάθεσή σας. Να ζητήσω στον αέρα είναι ότι θέλουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία με την αστυνομία και θέλουμε να έχουμε και κάποιον να μας δώσουν μια πληροφορία. Καταγγέλνουμε. Καταγγέλλονται τα κομμωτήρια. Απλά αυτό ζητούμε. Εντάξει, μας είπε ο εκπρόσωπος ότι δεν έχει κάτι ενώπιον του. Να δούμε αν το ψάξει και ο κύριος Χρήστου και θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Χρήστος Ανδρέου. Να είστε καλά, κύριε Παντελίδη. Ευχαριστώ.